Ευχαριστούμε για πολύ. Βρήκαμε τη Δήμαρχο. Κυρία Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε καιρό τώρα, αρκετό καιρό να τα πούμε. Είχαμε εκλογές. Εκλογές, βέβαια. Ευτυχώς τελειώσαμε. Χρειαστήκαμε μόνο δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά πιεσμένος χρόνος, έτσι. Πολλές επισκέψεις από όλους τους υποψηφίους. Γενικώς, πολλά πράγματα πήγανε πίσω, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαν περάσει ζητήματα τα οποία τρέχουν στην καθημερινότητα. Και εμείς οι Δήμοι είμαστε οι αποδέκτες όλης της πίεσης. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Που από εμάς όμως στηρίζεται όλο το κοινωνικό σύνολο. Όλη η κοινωνία στηρίζεται στους Δήμους. Το μόνο δύο ήταν αστειευόμενος, το είπα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει με την πρώτη. Θα μπορούσαμε, ναι. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, μπαίνουμε σε mood εκλογών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Οπότε, να πούμε για κάποια πράγματα που έχουμε αφήσει, δηλαδή για τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε αφήσει πλατεία, ίδρυυση και άλλα πολλά. Να ξεκινήσουμε αλλιώς όμως. Να πούμε για το συνδυασμό. Να πούμε για το συνδυασμό. Αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ και είναι και λίγο πιο έτσι προς τον κόσμο κεντρίζει το ενδιαφέρον πιο πολύ. Κοιτάξτε, εμείς σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι. Με μεγάλη ανανέωση, πολλά άτομα, νέα άτομα τα οποία προστίθενται και συνεχίζουμε βέβαια γιατί δεν τείνουμε καμία πόρτα. Γι' αυτό και, πώς το λένε, περιμένουμε να ανακοινώσουμε στο επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και κάποιες ακόμη προτάσεις τις οποίες συζητούμε, δηλαδή για να συνενωθούν με το δικό μας το συνδυασμό, με την Ενωμένη Ανατολική Φτιότητα, ενωμένη δηλαδή να πάμε και να προχωρήσουμε προς τις εκλογές. Μάλιστα. Έχουμε κάτι ανακοινώσιμο? Όσον αφορά τις υποψηφιότητες, όχι ακόμη. Αυτά που ανακοινώνουμε σε καθημερινή. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στα social. Αυτά που βλέπετε, που κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους τους ανακοινώσαμε ήδη. Μάλιστα. Κάποια από τα νέα πρόσωπα βασικά, γιατί τους συνεργάτες που έχουμε κτλ. Αυτοί θα ανακοινωθούν στην πορεία όλο μαζί, κάποια στιγμή το ψηφοδελτίο. Πιθανόν κομμάτι του ψηφοδελτίου θα δούμε τώρα. Αυτό είναι και θέμα. Αν θέλετε, επικοινωνιακό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν κατάλαβα, θα βγουν όλοι μαζί, αν θα βγουν λίγοι, θα το συζητήσουμε τώρα με τους ανθρώπους εδώ, τους στενούς συνεργάτες και θα δούμε πώς θα γίνει. Ναι, είμαστε έτοιμοι λοιπόν και πάμε να μπούμε ξανά δυνατά στη μάχη, να πετύχουμε και άλλη μία περίοδο, όπως την οποία επόμενη περίοδος θα φανεί και όλη η αναπτυξιακή πορεία η οποία έχει μπει σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη τετραετία, έχει μπει η βάση για την ανάπτυξη του Δήμου Στυλίδας. Μάλιστα. Τα περισσότερα έργα δηλαδή είναι σε εξέλιξη, δρομολογημένα και αυτά όλα, επειδή δυστυχώς χρειάζονται χρόνο, όπως το έχουμε δει κατ' επανάληψη αυτό, χρειάζονται χρόνο εκ του συστήματος δηλαδή, της γραφειοκρατίας για να προχωρήσει κάτι. Δυστυχώς δεν έχουν φανεί όλα όσα αυτά έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο Δήμο. Τα πολλά χρήματα τα οποία θεωρώ ότι ίσως είναι και η πρώτη φορά τις χρηματοδοτήσεις που έχει πετύχει ο Δήμος. Τόσες πολλές χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Πότε είναι η τελική ημερομηνία που πρέπει να καταθέσετε τα ψηφοδέλτια? 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου. Οπότε μέχρι 31 Αυγούστου εμείς θα ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι ψηφοδέλτια. Θα ξέρετε. 31 Αυγούστου θα έχετε τον τελικό συνδυασμό όμως. Όχι μόνο το δικό μας. Από όλους. Όλοι οι υποψήφοι εκείνη την ημερομηνία είναι καταληκτοί να υποβάλουν το συνδυασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα έργα, γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε και έχουμε αφήσει πολλά. Να πούμε ότι εγκαινιάστηκε το αρδευτικό δίκτυο των Μήλων. Ναι, βέβαια, εγκαινιάστηκε το αρδευτικό δίκτυο των Μήλων. Είναι πραγματικά μεγάλο έργο, γιατί καταφέραμε μέσα από αυτό το έργο να μην χάνεται καθόλου το νερό το οποίο κατεβαίνει στα κύματα. Δηλαδή, πριν, έτσι όπως ήταν το δίκτυο, με τις τσιμεντάβλακες, σπασμένα σε διάφορα σημεία, ανοίγανε και έφευγε το νερό και πότιζε ό,τι ήθελε. Πότιζε, έφτιανε δηλαδή στα κτήματα ένα 30%, 40% το πολύ από το νερό το οποίο μπαίνει μέσα στην άρτευση. Εδώ να πω ότι, επειδή ακούγονται διάφορα ακόμη, ξέρετε, η παραγωγή
δεν έχουν συνηθίσει σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το δίκτυο και δυσκολεύονται, ζορίζονται να πω. Τώρα έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω κι άλλες βελτιώσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχει δυσκολία στο πότισμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως καταλήγει μία βάνα, σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να προσαρμοστεί κάποιο άλλο μικρό σύστημα, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί 2 ή 3 κτήματα. Ενώ τώρα θα πρέπει αυτοί μόνοι τους να κουμπώσουν ένα σύστημα και να ποτίζουν. Θα το κάνουμε και αυτό, προκειμένου να τους διευκολύνουμε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε σε εξυγχρονισμό δικτύων άρδευσης. Δεν μπορεί να είμαστε στο 2040, τέλος πάντων, να φτάσουμε με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή ποτίζουν τα κτήματά τους. Η αρχή έχει γίνει, πάντως έχει εξυγχρονιστεί το αρδευτικό δίκτυο, οπότε τώρα είναι ο καθένας, δηλαδή πρέπει να παίρνει για το δικό του χωράφι, για τα δικά του, ξέρω εγώ, τα ελαιόδεντρα. Ναι, με τη βοήθεια του υδρονομέα βεβαίως. Νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα, είναι θέμα πάρα πολύ εύκολο να μπορέσουμε να λύσουμε και τα τελευταία προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες εκεί. Και βεβαίως εδώ είμαστε για να το κάνουμε αυτό. Καταρχάς έγινε ένα έργο το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί. Έτσι. Δηλαδή προεκλογικά, εγώ δεν είχα ανακοινώσει σαν υποψήφια δήμαρχος ότι θα κάνω αρδευτικό στους μήλους. Γενικότερα είχα πει θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους αγρότες. Λοιπόν, έγινε ένα έργο το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί. Έγινε εκτός προγράμματος που είχα στην αρχική περίοδο το 2019. Όπως, μια και μιλάμε για αρδευτικό, να πούμε ότι χτες στην Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε η Οικονομική Επιτροπή τον τρόπο καθορισμού, δηλαδή, της δημοπράτησης του αρδευτικού δικτύου που έχουμε πάρει 2.200.000 ευρώ για τη Στυλίδα. Επίσης ένα σύγχρονο δίκτυο το οποίο θα φτάνει στα κτήματα. Ο στόχος, ξέρετε ποιος είναι, το νερό να φτάνει εύκολα... Να μην χάνεται, χωρίς να... μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας. Έτσι. Και ο στόχος είναι οι αγρότες οι οποίοι ποτίζουν να έχουν λιγότερο κόστος. Να μην πληρώνουν δηλαδή το νερό τους, το νερό την ώρα, δεν ξέρω, ανάλογα την περιοχή τώρα, κάπου είναι 7 ευρώ, είναι λιγότερο κτλ. Να πληρώνουν όσο δυνατόν λιγότερο, μακάρι να μπορούμε να γίνει και απόσβεση να μην πληρώνουν και τίποτα. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει δηλαδή, όπως παίρνουμε το νερό από την πηγή, να φτάνει στα κτήματα φτηνό και σωστό και να μην χάνεται. Έτσι. Και τώρα είμαστε στη φάση δημοπράτησης, όπως είπα πριν, ένα από τα έργα το οποίο δεν προλαβαίνουμε να το δούμε σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη θητεία, ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει, ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες, είναι σε δρομολογημένο δηλαδή γι' αυτό, να φανεί και να αρχίσει να υλοποιείται την επόμενη περίοδο. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα έργα σε εξέλιξη, τα λέγαμε πριν τις εκλογές, για να δούμε που βρισκόμαστε. Θέλω να πούμε για αθλητικά, για οδοποιία, για την ίδρυση της Στυλίδας, αλλά και για την πλατεία. Να ξεκινήσουμε από την πλατεία. Αν έχετε λίγο χρόνο. Λοιπόν, από την πλατεία. Στην πλατεία είμαστε πανέτοιμοι με όλες τις διαδικασίες και όλες τις αναγκαίες, όλα τα αναγκαία, τις αναγκαίες μελέτες για να ξεκινήσουμε την πλατεία. Λοιπόν, τώρα, συγκεκριμένη, σήμερα δηλαδή, στα χέρια μας έχουμε και την μελέτη για να ανοίξει ο δρόμος που θα είναι, που πρέπει, για την κυκλοφορία δηλαδή των μεθυμάτων και γύρω-γύρω την πλατεία, κάτω από την πλατεία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει τώρα, άμεσα, που δεν επηρεάζει όμως τα καταστήματα. Στο επόμενο διάστημα θα καλέσω τους... τα καταστήματα, τους επαγγελματίες της περιοχής και όσους άλλους ενδιαφέρεται να έρθει να δει, να ακούσει και να συμβουλευτούμε σαν, αν θέλετε, μια μικρή δημόσια διαβούλευση πότε να ξεκινήσει το έργο της πλατείας. Κυρία Δημαρχή, επειδή είναι καλοκαιρινοί οι μήνες και όπως καταλαβαίνετε και τα μαγαζιά θέλουν να δουλέψουν, και αυτό που αναρωτιούνται είναι πότε θα ξεκινήσει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τους κόψετε τώρα αυτή τη στιγμή να μπουν μπουλντόζες στην πλατεία? Αυτό αναρωτιούνται πιο πολύ. Σε καμία περίπτωση. Και όχι μόνο για τα μαγαζιά, αλλά και για τους δημότες που έρχονται όλους, και σκέφτονται και θέλουν να καθίσουν. Και εγώ χτες το βράδυ κάτω στην πλατεία ήμουνα. Θέλουμε να καθίσουμε στην πλατεία μας τώρα το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Άρα λοιπόν. Οπότε πάμε φθινόπωρο. Θα ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο, 20-25, μετά τις διακοπές τις καλοκαιρινές για όλο τον κόσμο. Γιατί και το καλοκαίρι
εκεί μέσα στο 15 Αύγουστο κτλ. Και τα συνεργεία δεν εργάζονται. Έχουν και αυτοί παίρνουν άδεια. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν. Μάλιστα. Μετά λοιπόν αυτές τις διακοπές του Αυγούστου, θεωρώ ότι είναι, πρέπει να αρχίσει να γίνεται, να ξεκινήσει η πλατεία. Μάλιστα. Γιατί το επόμενο καλοκαίρι θέλουμε την πλατεία μας καινούρια, σύγχρονη, έτοιμη, να μπορεί να δουλέψει ο κόσμος και να απολαμβάνουμε κι εμείς και οι δημότες και οι επισκέπτες αυτό το ωραίο έργο το οποίο πρόκειται να γίνει. Είναι ένα πράγμα που οι Στυλιδιώτες και όλοι μας περιμένουμε χρόνια, όνειρο. Πάρα πολλά χρόνια. Όνειρο ζωής. Όλοι το περιμένουμε αυτό. Και πραγματικά εγώ θέλω να το δω και να είμαι, θα είμαι κάθε μέρα εκεί, μην τυχόν γίνει και κάποιο λάθος. Θα μου πεις, τι γνώσεις έχεις εσύ δήμαρχε για τα μηχανικά, τα ζητήματα. Καμιά φορά γνώση δεν έχω, αλλά ρωτάω και μαθαίνω. Οπότε θα είμαι εκεί. Μάλιστα. Μήπως και αλλάξει η διάθεση γενικώς. Μήπως. Χρειαζόμαστε κάτι. Είναι πανελλήνιο το φαινόμενο. Δυστυχώς δεν είναι μόνο. Όχι βέβαια, απλά λέω ότι η πλατεία μας είναι η εικόνα της πόλης μας. Μπαίνοντας κάποιος είναι η εικόνα της πόλης μας. Αλλά και για μας που πάμε σε αυτό το πράγμα τώρα που λέμε πλατεία χρόνια τώρα, είναι κάτι το οποίο δεν μας χαροποιεί καθόλου. Κοιτάξτε κύριε Μπελτεγρή, με το που θα γίνει η πλατεία θα πρέπει να ξέρετε ότι θα ξεβολέψει και κόσμο. Θα ξεβολέψει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει να αφήνουν το αυτοκίνητό τους ακριβώς έξω από το καφενείο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει κυρία Δημαρχέ, να τους ξεβολέψει. Να μας ξεβολέψει μάλλον. Να μας ξεβολέψει. Αν θέλουμε όμως να πάμε ένα βήμα μπροστά, αν θέλουμε κόσμο στην περιοχή μας, αυτό τον κόσμο πρέπει να τον προσελκύσουμε. Ακριβώς. Να είναι ελκυστικός ο χώρος αυτός για να μπορέσει ο άλλος να έρθει. Δεν έχει λόγο να έρθει. Γιατί να έρθει. Αρκεί να προβλεφτούν οι θέσεις πάρκινγκ που θα πρέπει κάποιοι, να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας και δεν χρειάζεται ο καθένας να έχει το αυτοκίνητο δίπλα από εκεί που κάθεται για να πίνει καφέ. Εννοείται και εκεί γίνονται κάποιες ενέργειες, να ξέρετε, και για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά σαν επικεφαλής αυτού του συνδυασμού, έχω ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι στον αέρα και στο φλού. Μάλιστα. Ξέρω ακριβώς το κάθε πράγμα πόσο κάνει. Και πόσο χρόνο θα μου πάρει τώρα πια, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο χρόνο θα μου πάρει ένα ζήτημα να ολοκληρωθεί από τη μελέτη του μέχρι την υλοποίησή του. Μάλιστα. Σύντομα δηλαδή θα βγω στον κόσμο και θα τους πω ότι ξέρετε κάτι, είναι αυτό, κοστίζει τόσο, ξεκινάει τότε, τελειώνει τότε. Μάλιστα. Με πάνω κάτω συμπλή. Να πάμε στην ίδρυυση Στυλίδη. Τελειώσαμε την πλατεία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Με την πλατεία όχι. Θέλω να πω ότι τελείωσε και η αγορά και πάλι κάτι μικρές λεπτομέρειες, κάτι καλώδια που κρέμονται και τα λοιπά, χρήματα μαζέψουμε. Λέω το επόμενο διάστημα, υπάρχει και ένα εργάκι το οποίο πρέπει ένα μικρό αντιπλημμυρικό το οποίο θα βγαίνει είναι έξω από την αγορά, γιατί να μην μαζεύονται εκεί τα νερά που επειδή πλένουν και χρησιμοποιούν νερό μέσα στην αγορά. Αυτό υπολείπεται. Και να κάτι μικρές λεπτομέρειες έτσι για την συνολική εικόνα της αγοράς. Η αγορά είναι έτοιμη, το επόμενο διάστημα να κάνουμε και εγγένεια, να εγγενιάσουμε και αυτό που κάναμε, έστω το μικρό έργο για κάποιους και για μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι το κέντρο της πόλης μας και η εικόνα της αγοράς μας. Ακριβώς, ακριβώς. Σημαντικό είναι γιατί να είναι και τα καταστήματα εκεί, να είναι όμορφα και πρώτον πάντων να είναι ασφαλής. Γιατί παλιότερα με τα καλώδια που λέτε που κρεμόταν εκεί πέρα και δεν ξέρω και αν τα ρεύματα που είχαν, αν σηκώναν τα ψυγεία που είχαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Κρέμονται εκεί διάφορα καλώδια. Τώρα αυτά είναι, ξέρετε, εντάξει, μέσα από τόσα χρόνια που είχε να γίνει κάτι. Εντάξει. Μάλιστα. Μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Θα θέλατε ίσως να σας πω για το για τη μελέτη, μάλλον για το έργο το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Θέλω να πούμε, έχω γράψει τρία πραγματάκια, θέλω να πούμε για την ίδρυυση Στυλίδας, για την ίδρυυση Στυλίδας. Μπράβο, λοιπόν. Βασικότατο. Βασικότατο, βεβαίως βασικότατο. Λοιπόν, έχει περάσει προσυμβατικό έλεγχο όλη αυτή η μελέτη και όλος αυτός ο διαγωνισμός. Αυτό γίνεται στο Ελεκτικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Τελείωσε και αυτό. Νομίζω χθες πρέπει να έγινε η τελευταία συμβούλιο πάλι ή χθες ή σήμερα κάτι τέτοιο με θετική εισήγηση. Οπότε επιστρέφει όλο αυτό και θέλουμε περίπου κανένα μήνα εκτιμώ για να γίνει και η τελευταία διαδικασία για να υπογράψουμε τη σύμβαση. Δηλαδή, με λίγα λόγια,
μέσα στον Αύγουστο μπορεί να ξεκινήσει η ίδρυυση της Λίδας. Και εκεί πάλι θα έχουμε αναστάτωση και εκεί θα έχουμε θέμα, αλλά είναι το πιο σημαντικό έργο. Μπορεί να μην, να μην είναι έργο βιτρίνας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη της Λίδας. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Είναι έργο υποδομής, κυρία Δήμαρχε, και δεν ξέρω αυτό τώρα με το που θα μπαίνει ο εργολάβος κατευθείαν ή θα περιμένουμε πάλι όπως με την πλατεία, ξέρω εγώ, θα όχι, πάμε. Όχι, είναι... μπορεί ο εργολάβος να μπει κατευθείαν. Κατευθείαν, όχι, δεν έχει να κάνει. Μάλιστα. Απλά ίσως σταματήσουν τις ημέρες των διακοπών, αυτό δεν το ξέρω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί με τον ανάδοχο. Μάλιστα. Υπάρχει και ανάδοχος, είμαστε έτοιμοι δηλαδή, απλά τώρα με το που... υπογράφουμε τη σύμβαση, ζητάνε, υπάρχει ένα, πάλι μια διαδικασία, ελέγχονται τα χαρτιά του εργολάβου και όλα αυτά τις εταιρείες που έχει βγει τελικά στο διαγωνισμό. Είναι μια τυπική διαδικασία περίπου κανένα μήνα από τώρα. Γι' αυτό λέω μέσα στον Αύγουστο θα ξεκινήσει. Βεβαίως δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει από την πλατεία. Και η πλατεία έχει ζήτημα με την ίδρυυση και εκεί θα γίνει αντικατάσταση. Του αγωγού ίδρυυσης που περνάνε μέσα την πλατεία. Αυτό θα το αφήσουμε και μετά. Μάλιστα. Αλλά θα πάμε σε κάποια άλλα σημεία τα οποία δεν επιβαρύνουν τόσο πολύ. Έτσι, έτσι. Η αναστάτωση βέβαια θα υπάρξει, εννοείται. Εφόσον... Να σας πω λοιπόν εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτό προεκλογικά, ναι, το είχα υποσχεθεί ότι θα γίνει το δίκτυο ίδρυυσης της Λίδας. Το είχα υποσχεθεί και το ΚΑΦ. Το είχαμε υποσχεθεί και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ναι, θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Μάλιστα. Εφόσον γίνει η ίδρυυση, κυρία Δήμαρχε, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα είναι παντού λακκούβες, εκεί που θα κλείνει η αγωγή και αυτά. Οπότε έχετε μεριμνήσει και για την οδοποιία. Ναι, είναι μετά... το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Κουμπώνει το ένα στο άλλο, από ό,τι βλέπω. Ναι, το οποίο είναι και αυτό 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Και σε αυτό είμαστε στη φάση δημοπράτησης. Έχει κατέβει σε δημοπρασία. Οπότε ταυτόχρονα τα δύο προγράμματα, τα δύο έργα, το ένα θα καλύπτει το άλλο. Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε, εδώ θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, διότι πρέπει, ναι, ακριβώς αυτό που λέτε, δεν θα μείνουν οι λακκούδες, θα πρέπει να γίνει το δίκτυο και μετά να περνάει και να κλείνει. Να γίνουν οι δρόμοι από πάνω, βέβαια. Να γίνουν οι δρόμοι και να είναι σωστοί και αυτοί και τα λοιπά. Θέμα οδικής ασφάλειας, έτσι όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Επίσης να πω ότι και η ίδρυψη της πελαγίας είναι καθοδόν και αυτή δημοκρατήθηκε. 2,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Μάλιστα. Για την ίδρυψη πάλι της πελαγίας. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για, αυτό το, ναι, για αυτή τη χρηματοδότηση. Και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα βέβαια, ένα σωρό άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η οδοποιία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω δύο λέξεις. Βεβαίως. Λοιπόν, η οδοποιία του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης ολοκλήρωσε το δρόμο στη Σπαρτιά και κάναμε επίσης και ένα γεφύρι. Έγινε μια αναστήλωση ενός γεφυριού, το οποίο δεν ήταν βέβαια στο πρόγραμμα, ήταν μια άλλη χρηματοδότηση. Αυτό, κυρία Δήμαρχε, δεν είναι αγροτική οδοποιία, είναι άλλο. Είναι αγροτική οδοποιία μιλάμε. Έγινε ένας δρόμος στη Σπαρτιά, στα Χωνιά. Ναι. Προχωρήσαμε, κάναμε ένα δρόμο στην Παλαιοκερασιά, που φτάνει και αυτό μέχρι το ποτάμι, 1,5 χιλιόμετρο και 1,5-3 νομίζω κάτι τέτοιο είναι. Φτιάχνουμε τώρα το δρόμο στο Άνυδρο, συνδέει το Άνυδρο με τον Καραβόμηλο. Μεγάλος δρόμος αυτός, πολύ μεγάλος και μεγάλο έργο. Ήδη δηλαδή έχει γίνει η πρώτο στρώσιμο, όπως λένε οι εργολάβοι, το 3α. Και προχωράμε, έχει γίνει ένας δρόμος εδώ στη Λίδα και υπάρχει κι άλλος ένας, πάλι στην περιοχή της Λίδας. Και ο πιο μεγάλος δρόμος από όλα αυτά, που είναι περίπου 4 χιλιόμετρα, είναι στην Πελασγία. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και αυτός ο δρόμος. Είμαστε κοντά δηλαδή, μέχρι το τέλος του μήνα, θεωρητικά, εκτός απρόπτου, να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα της αγροτικής οδοποίησης του Αντώνη Τρίτση. Να πούμε σε ακόμη ότι είναι σε εξέλιξη ο δρόμος στο Λογκίτσι. Μάλιστα σήμερα το πρωί πήρα και το είδα και εγώ εκεί προσωπικά. Έκανα μία βόλτα από εκεί. Έχει στρωθεί το πρώτο υλικό και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα πέσει και η άσφαλτος. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο το θέλανε η περιοχή. Το θέλανε πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, χρόνια έτοιμα των δημοτών. Βεβαίως θα γινόταν λίγο περισσότερο, δηλαδή χάσαμε περίπου ένα χιλιόμετρο λόγω των ανατιμήσεων και λόγω του πολέμου.
αλλάξαν όλα τα δεδομένα. Μάλιστα. Περίπου ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή θα φτιάχναμε το μισό δρόμο μέχρι, μέχρι το χωριό και το άλλο μισό το έχουμε προγραμματίσει να γίνει σε επόμενη περίοδο. Μάλιστα. Τώρα κόντεινε λίγο αυτό. Πιθανόν να χρειαστούν δύο έργα ακόμη για να ολοκληρωθεί. Για να ολοκληρωθεί όλο. Έχει ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εμείς ξεκινάμε και το φτιάχνουμε. Κυρία Δήμαρχε. Επίσης, να πω για το Λογίτσι, αν έχετε λίγο χρόνο. Ναι, βεβαίως έχω. Ότι υπάρχει ένα σύστημα πυρασφάλειας το οποίο το έχουμε δημοκρατήσει, είναι έτοιμο. Mm-hmm. Απλά περιμένουμε για το Λογίτσι πάλι είναι και αυτό. Mm-hmm. Αρκετά μεγάλο έργο και αυτό. Είναι πάνω από 200.000 ευρώ. Είναι ένα σύστημα πυρανύχνευσης και πυρασφάλειας, αν θέλουμε, πυρανύχνευσης μάλλον, το οποίο έρχεται, τα μηχανήματα αυτά, εξαρτήματα, θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Δυστυχώς είναι από την Αμερική και δεν υπήρχαν δηλαδή διαθέσιμα, οπότε έχουμε καθυστερήσει λίγο. Τελειώνει όμως γι' αυτό, μέχρι το καλοκαίρι θα είναι και αυτό έτοιμο. Μάλιστα, μας είχε ενημερώσει σχετικά με αυτό ο κύριος Ψάρης, αν δεν κάνω σε προηγούμενη εκπομπή. Ναι, ακριβώς αυτό το έργο. Να εκμεταλλευτώ λίγο από το χρόνο σας, δεν ξέρω, να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και να συνεχίσουμε. Στο μικρόφωνο Θανάσης Μπελτεγρής, είμαστε και τα λέμε με τη Δήμαρχο από την αρχή της εκπομπής. Κυρία Δήμαρχε, είστε στο τηλέφωνο? Σας ακούω. Μας ακούτε. Ωραία. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Λέγαμε τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε για πλατεία, είπαμε για την ίδρυυση, για οδοποιία. Να πούμε λίγα πράγματα και για τα αθλητικά. Ένα λεπτό να πω κάτι άλλο βεβαίως. Να κλείνει το θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Ότι υπάρχει άλλη μία χρηματοδότηση, 500.000 ευρώ, που δεν έχει ξεκινήσει αυτό. Αυτή ακόμη το έργο μάλλον δεν έχει ξεκινήσει. Και αυτό έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοκράτησης και τα λοιπά. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί πάλι όλο το γραφείο κρατικό και θα ξεκινήσει. Εκεί αφορά σε δρόμους, κυρίως σε δημοτικές ενότητες Αιχηναίων. Έχει το Αχλάδι, έχει ο Αχινός, ο Καραβόμηλος και βεβαίως ένα κομμάτι μεγάλο έχει, ένα χιλιόμετρο περίπου, έχει και το Βαθύκυλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα έργα της χρηματοδοτήσης. Όμως ταυτόχρονα εμείς φτιάχνουμε και δρόμους, γιατί ο Δήμος είναι κυρίως αυτό το πρόβλημά του. Και εσωτερική οδοποιία και αγροτική οδοποιία. Είμαστε συνέχεια στον δρόμο και προσπαθούμε να φτιάχνουμε όσο το περισσότερο μπορούμε δρόμους. Μάλιστα. Είναι πολλά, ίσως και σε κάποια άλλη εκπομπή βεβαίως, θα επανέλθω και θα ενημερώσω τον κόσμο σε ποια φάση βρισκόμαστε. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε βεβαίως. Λοιπόν, με τα αθλητικά μου είπατε. Να πούμε, ναι, αν θέλετε να πούμε λίγα πράγματα για τα αθλητικά. Ωραία. Λοιπόν, για τα αθλητικά λοιπόν, δρόμενα και γενικώς έργα της περιοχής, τώρα ολοκληρώσαμε την επισκευή των δύο γηπέδων τένις που έχουμε μέσα στο πάρκο του Λαού Σεσιλίδα. Και σύντομα παραδίδεται και το τρίτο γήπεδο, το οποίο κατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου. Είναι πολύ όμορφα, πραγματικά εντυπωσιακά δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούν αγώνες εκεί, όπως αυτός ήταν και ο στόχος άλλωστε, όταν ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και οι αθλητές και ο σύλλογος και μου είπαν ότι εμείς θέλουμε και ένα τρίτο γήπεδο. Ο στόχος ήταν να φιλοξενούν αγώνες. Παρ' όλα αυτά και οπτικά αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, έχει ομορφύνει, το πάρκο έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Έχει ομορφύνει το πάρκο πάρα πολύ. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και εδώ εγγένεια σε αυτό το... στο τένις, στο τρίτο γήπεδο. Στο καινούριο. Εδώ τώρα προχωράμε, γίνεται, έχει ξεκινήσει η κατασκευή με υδρυδικό χλωτάπιτα του γηπέδου του ΔΑΚ, της Τηλίδας. Είχαμε βρει κάποιο πρόβλημα εκεί με κάτι καταπακτές. Ήταν μια καταπακτή, ήταν μέσα στο γήπεδο, ναι, από ό,τι το είδαμε κι εμείς. Μέσα στο γήπεδο και έπρεπε αυτό να λυθεί, να βρεθεί να πάρουμε μια απόφαση τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Πολλά νερά μέσα στην καταπακτή, υγρασία μέσα στα ποδητήρια κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το λύσαμε και τώρα προχωράμε στην κατασκευή του γηπέδου, γιατί θέλουμε να είναι έτοιμο για την ερχόμενη σεζόν, για την ομάδα δηλαδή. Και επίσης έχουμε προγραμματίσει, και αυτό θα ξεκινήσει τώρα, μέσα σε αυτό το μήνα, η κατασκευή ενός γηπέδου 5x5 στην Αγία Μαρίνα. Μάλιστα. Στην Αγία Μαρίνα, δηλαδή, υπάρχει ο χώρος, είναι παραχώρηση από το νοσοκομείο της Λαμίας, ο χώρος αυτός, και θα γίνει ένα όμορφο. Χρειάζεται δηλαδή, δεν έχει η Αγία Μαρίνα ένα τέτοιο χώρο και έχει παιδιά πολλά τα οποία αγαπάνε τον αθλητισμό και θέλουν να έχουν ένα χώρο να αθληθούν. Όπως επίσης και το επόμενο, το οποίο είναι και αυτό το επόμενο διάστημα άμεσα, ένα γήπεδο μπάσκετ που θα γίνει στο Αχλάδι. Αυτά είναι
άμεσα έργα, τα οποία θα γίνουν μέχρι το, μέσα στο καλοκαίρι αυτό, θα ολοκληρωθούν. Από εκεί και πέρα προγραμματισμένο είναι και το γήπεδο του Αχινού. Mm-hmm. Είναι έτοιμες οι μελέτες, γιατί να πω ότι ο δικός μας υπουργός, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, είναι ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Και εδώ εμείς πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, θα στηρίξει τη Στυλίδα και θα μπορέσουμε, το Δήμο εννοώ, και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε 2-3 πράγματα τα οποία είναι σε κρεμότητα και τα οποία θέλουμε για να έχουμε μία εικόνα ενός σύγχρονου Δήμου που είναι τα γήπεδά μας όλα, δηλαδή υπολείπονται γήπεδο Πελαγίας, γήπεδο Γλύφας, με ό,τι προβλήματα έχει. Ειδικά το γήπεδο Γλύφας έχει προβλήματα. Αυτό καθεαυτό, υπάρχουν ένα κομμάτι δασικό, τέλος πάντων κάτι διοξιακά. Τα λύνουμε, είμαστε στη φάση που να επιλύθουν αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως το πιο βασικό και το πιο μεγάλο έργο το οποίο θα γίνει στο Δήμο μας είναι να κλείσει αυτό το κλειστό επιτέλους, να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο. Το κλειστό γυμναστήριο Στυλίδας, που είναι ο στόχος μας από την πρώτη στιγμή και έχουμε κάνει τόσο μεγάλο αγώνα για αυτό το κλειστό. Βέβαια. Και βεβαίως άλλο ένα τελευταίο που μου το ζητούν και οι αθλητές και γενικώς ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι το ταρτάν ή τα αποδυτήρια στο ΔΑΚ. Δηλαδή, αν ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα οποία είναι προγραμματισμένα, κοστολογημένα, όπως είπα και πριν, τίποτα εμένα δεν θα ακούσετε να λέω πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Εμένα η λέξη πρέπει, αν θέλετε κύριε Μπερτεγκρή, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Φτιάχνω αυτό και για να γίνει αυτό είναι 1, 2, 3, 4, 5 βήματα. Πρέπει να φτιάξουμε το γήπεδο, ναι, πρέπει να φτιάξουμε εκείνο ή θα δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Αυτή η θεωρία προσωπικά δεν με καλύπτει. Αυτά λοιπόν έτσι σύντομα για το κομμάτι του αθλητισμού. Και αν θέλετε και το Στυλίδα Race είναι ένα... Έγινε μια εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Αγία Μαρίνα, στο οποίο φούλιαξε η Αγία Μαρίνα. Δηλαδή ήταν εκείνο κάτι πρωτοφανές. Με το Street Food Festival. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε πραγματικά, βοήθησε πάρα πολύ και την περιοχή. Βεβαίως, γεμίσανε τα μαγαζιά μέχρι τη Στυλίδα. Ναι, μέχρι τη Στυλίδα γεμίσανε. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει εκδηλώσεις. Βεβαίως θέλει. Έτσι, διψάει από εκδηλώσεις και θέλει να γίνει εκδηλώσεις. Τόσα χρόνια είμαστε εγκλωβισμένοι, μία με τον κορονοϊό, μία με τα προβλήματα, μία με την οικονομική κρίση, με όλα αυτά. Ναι, διψάει από εκδηλώσεις. Τώρα, λόγω του ότι είχαμε και όλη αυτή την προεκλογική περίοδο για τις βουλευτικές εκλογές και τις δικές μας εκλογές που θα έχουμε, τις αυτοδιοικητικές, εντάξει, ίσως φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως θα τα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι σύλλογοι, κάνουν τα πανηγύρια τους. Ναι, γίνονται και όλα αυτά. Μία εκδήλωση εμείς τον Αύγουστο, σαν Δήμο Στυλίδας, θα την κάνουμε αποκλειστικά μία εκδήλωση του Δήμου. Πιθανόν με τη στήριξη της ΠΕΔ, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, θα κάνουμε κάποια εκδήλωση μέσα τον Αύγουστο. Έτσι για το κλείσιμο αυτής της θητείας, της τετραετούς θητείας. Τώρα, επιπλέον. Έχουμε το Στυλίδα Race. Είχατε ρεκόρ συμμετοχών. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι, πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένει ο κόσμος. Θα έχει έρθει κόσμος. Πραγματικά νομίζω ότι θα είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι το Σάββατο, έτσι 8 Ιουλίου, 7 η ώρα το βράδυ. Και υπάρχουν τρεις διαδρομές. Η μία διαδρομή είναι 500 μέτρα που είναι για μικρά παιδιά, ίσως και με άτομα που θέλουν, έχουν ειδικές ανάγκες. Είχαμε και τις προηγούμενες, και πέρυσι είχαμε συμμετοχή σε αυτή την ομάδα. Είναι τα 3 χιλιόμετρα και είναι και τα 10 χιλιόμετρα, η μεγάλη διαδρομή. Όλα ξεκινάνε από την πλατεία, από την οδό Φαλάρων και κατευθύνονται. Και κάνουν ανάλογα. Η πιο μικρή είναι ένα μικρό χείριος το πίσω μέρος της πλατείας και επιστρέφουν κτλ. Περιμένουμε να έρθει κόσμος και πάλι να δούμε κίνηση στο Δήμο μας. Μάλιστα. Να πω βέβαια ότι το δικό μου το όνειρο ήταν. Δεν καταφέραμε όμως φέτος να το υλοποιήσουμε, να επαναφέρουμε το θεσμό της Ναυτικής Εβδομάδας. Θα το κάνουμε όμως. Μακάρι να γίνει, κυρία Δημαρχή. Όμως και αυτό, γιατί πραγματικά η Ναυτική Εβδομάδα έφερνε πάρα πολύ κόσμο στη Στυλίδα. Εγώ το θυμάμαι σαν παιδί.
Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε όλοι, όλο το χρόνο περιμέναμε την αρχική εβδομάδα. Είχαμε εκδηλώσεις και στη θάλασσα, είχαμε αθλητικά, είχαμε πόλο, είχαμε πάρα πολύ. Καράβι του πολεμικού ναυτικού που έρχονταν στο λιμάνι και το επισκεφτόντουσαν ο κόσμος. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερα. Μπορούμε να κάνουμε και εστιοπλοϊκούς αγώνες. Μακάρι, βεβαίως. Υπάρχει εστιοπλοϊκός όμιλος Ραχών κτλ. Έχουμε τη δυνατότητα, οργάνωση θέλει ή το διάβλο του Μαλιακού. Οργάνωση λίγο θέλει, λίγα χρήματα, έτσι. Οργάνωση και πλέον να υπάρχει διαθεσιμότητα χρόνου και χώρου, αν θέλετε. Μακάρι να γίνει, κυρία Δήμαρχε, μακάρι να γίνει. Το επόμενο καλοκαίρι, ναι, θα κάνουμε και κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει, είναι ουσιαστικό για την πόλη της Τηλίδας. Ωραία. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά μπορείτε να πείτε τα πιο βασικά που έχετε στο μυαλό σας, στο πρόγραμμά σας για την επόμενη περίοδο. Κοιτάξτε, το βασικότερο από όλα είναι να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής. Μάλιστα. Είμαστε αυτά που ανέφερα και πριν, δηλαδή οδοποιία, ίδρευση, άρδευση, αποχέτευση, η οποία είναι το μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να δημοπρατηθεί μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι τη 31 Δεκάτου. Είναι τα 23 εκατομμύρια που πήραμε πρόσφατα για το παραλιακό μέτωπο. Αυτό τρέχουμε δηλαδή, γιατί ο χρόνος πιέζει. Αυτά είναι κυρίως τα βασικά. Το επόμενο διάστημα λοιπόν, και αυτά είναι προγραμματισμένα και κοστολογημένα, είναι τα δύο αποχετεύσεις και ιδεολογικώς της πελαγίας και της γλύφας, άλλα δύο μεγάλα έργα τα οποία είναι δρομολογημένα να υλοποιηθούν, να χρηματοδοτηθούν. Τις μελέτες τις έχουμε, τις πήραμε, τις φτιάξαμε, τις επικαιροποιήσαμε και πάμε τώρα για χρηματοδότηση το επόμενο διάστημα και για υλοποίηση. Να τελειώσουμε δηλαδή με το κομμάτι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπολείπονται ακόμη δύο αποθετεύσεις που πρέπει να γίνουν και βιολογικοί για δύο παραλιακά. Αυτά, κυρία Δήμαρχε, είναι βιολογική, όχι μεταφορά, έτσι. Βιολογική. Βιολογική, καθαρά βιολογική. Ναι, ναι. Γιατί εμείς εδώ στη Λίδα ουσιαστικά δεν έχουμε βιολογικό, μεταφέρουμε. Εμείς έχουμε μεταφορά. Και το δίκτυο της Λίδας θέλει και αυτό επανεξέταση. Ίσως θα δούμε τι θα κάνουμε και για τη Λίδα. Γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Φυσικό είναι, γιατί αυτό το έργο έχει ξεκινήσει πριν 20 χρόνια και οι ανάγκες μετά από 20 χρόνια δεν είναι ίδιες με τότε. Και αυτό, και ήταν διαφορετικά τα δεδομένα της κατασκευής ενός έργου τότε. Εντελώς. Άλλα τα δεδομένα τώρα, έχουν μπει άλλοι παράγοντες και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτό επίσης είναι ένας στόχος για την επόμενη θητεία μας. Και επίσης δύο παραθαλάσσια χωριά, τα οποία δεν έχουν μπει σε κανένα πρόγραμμα, είναι το Αθλάδι και η Αγία Μαρίνα. Αυτά μπορεί να θα δούμε πώς θα γίνουν. Υπάρχει μία πρόταση για κάτι μη ιδεολογικούς, θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά των έργων υποδομής. Ίδρευση, τελειώνουμε και με την πελασγία, στυλίδα, οδοποιίες. Επίσης συνεχίζονται να έρχονται τα επόμενα προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία θα έχουν πάλι μέσα αγροτικούς δρόμους. Οπότε είμαστε και έτοιμοι, γιατί η μελέτη για τους αγροτικούς δρόμους έχει γίνει εξ αρχής. Απλά κάναμε επιλογή στα χρήματα τα οποία είχαμε για να κατασκευάσουμε αυτούς τους δρόμους. Η υπόλοιπη μας μελέτη υπάρχει, κοστολογημένη. Γι' αυτό σας είπα ότι το πρόγραμμά μας είναι πλήρως κοστολογημένο. Δηλαδή, γνωρίζουμε επακριβώς πόσο κοστίζει και είμαστε πανέτοιμοι να υποβάλουμε αμέσως πρόταση χρηματοδότησης εφόσον υπάρξει μια πρόσκληση. Και βεβαίως το επόμενο, εφόσον τελειώσουμε τα έργα υποδομής, πάμε για τις αναπλάσεις. Αυτό είναι και ο επόμενος στόχος, ο μεγάλος στόχος για το Δήμο μας. Τώρα, όσον αφορά τα ψηφιακά και τα λοιπά, και αυτά και εκεί θα γίνουν πράγματα και εκεί υπάρχουν κάποιες μελέτες και κάποια προγραμματάκια τα οποία θα πρέπει να βάλουμε και αυτά μπροστά. Σε γενικές γραμμές σας έκανα μία περιγραφή, έτσι, μίνι περιγραφή του σχεδιασμού που έχουμε για την επόμενη περίοδο. Μάλιστα. Κυρία Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία, είναι 3 μήνες μπροστά μας έως τις εκλογές, να πούμε πολλά περισσότερα, να δούμε και πώς θα τρέχουν και τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα είμαι κοντά σας όποτε χρειαστείτε και εγώ θα χαρώ πολύ να ενημερώνω τους δημότες, γιατί πρέπει και ο κόσμος να ενημερώνεται. Ακριβώς. Δηλαδή να ξέρουμε τι κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και αν έχουμε προχωρήσει ή δεν έχουμε προχωρήσει κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
στο μικρόφωνο Θανάσης Μπελτεγρής. Είμαστε και τα λέμε με τη Δήμαρχο από την αρχή της εκπομπής. Κυρία Δήμαρχε, είστε στο τηλέφωνο? Σας ακούω. Μας ακούτε. Ωραία, ωραία. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Λέγαμε τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε για πλατεία, είπαμε για την ίδρυυση, για οδοποιία. Να πούμε λίγα πράγματα και για τα αθλητικά. Ένα λεπτό να πω κάτι άλλο, βεβαίως, για να κλείνει το θέμα της αγροτικής οδοποιίας, ότι υπάρχει άλλη μία χρηματοδότηση, 500.000 ευρώ, που δεν έχει ξεκινήσει αυτό. Αυτή ακόμη, το έργο μάλλον δεν έχει ξεκινήσει. Και αυτό έχει ολοκληρωθεί διαδικασία δημοπράτησης και τα λοιπά. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί πάλι όλο το γραφειοκρατικό και θα ξεκινήσει. Εκεί αφορά σε δρόμους, κυρίως σε δημοτικές ενότητες Αιχηναίων. Έχει το Ακλάδι, έχει ο Αχινός, ο Καραβόμηλος και βεβαίως ένα κομμάτι μεγάλο έχει, ένα χιλιόμετρο περίπου, έχει και το Βαθύκυλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα έργα της χρηματοδοτήσης. Όμως ταυτόχρονα εμείς φτιάχνουμε και δρόμους, γιατί ο Δήμος είναι κυρίως αυτό το πρόβλημά του. Και εσωτερική οδοποιία και αγροτική οδοποιία. Είμαστε συνέχεια στον δρόμο και προσπαθούμε να φτιάχνουμε όσο το περισσότερο μπορούμε δρόμους. Μάλιστα. Είναι πολλά, ίσως και σε κάποια άλλη εκπομπή βεβαίως, θα επανέλθουμε και θα ενημερώσω τον κόσμο σε ποια φάση βρισκόμαστε. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε βεβαίως. Λοιπόν, με τα αθλητικά μου είπατε. Να πούμε, ναι, αν θέλετε να πούμε λίγα πράγματα για τα αθλητικά. Ωραία. Λοιπόν, για τα αθλητικά λοιπόν, δρόμενα και γενικώς έργα της περιοχής, τώρα ολοκληρώσαμε την επισκευή των δύο γηπέδων τένις που έχουμε μέσα στο πάρκο του Λαού Σεσιλίδα. Και σύντομα παραδίδεται και το τρίτο γήπεδο, το οποίο κατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου. Είναι πολύ όμορφα, πραγματικά εντυπωσιακά δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούν αγώνες εκεί, όπως αυτός ήταν και ο στόχος άλλωστε, όταν ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και οι αθλητές και ο σύλλογος και μου είπαν ότι εμείς θέλουμε και ένα τρίτο γήπεδο. Ο στόχος ήταν να φιλοξενούν αγώνες. Παρ' όλα αυτά, και οπτικά, αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, έχει ομορφύνει, το πάρκο έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Έχει ομορφύνει το πάρκο πάρα πολύ. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και εδώ εγγένεια σε αυτό το... στο τρίτο γήπεδο. Στο καινούριο, στο τρίτο γήπεδο, μάλιστα. Στο καινούριο. Εδώ τώρα προχωράμε, γίνεται, έχει ξεκινήσει η κατασκευή με υδρυδικό χλωτάπιτα του γηπέδου του ΔΑΚ, της Τηλίδας. Είχαμε βρει κάποιο πρόβλημα εκεί με κάτι καταπακτές. Ήταν μια καταπακτή, ήταν μέσα στο γήπεδο, ναι, από ό,τι το είδαμε κι εμείς. Μέσα στο γήπεδο και έπρεπε αυτό να λυθεί, να βρεθεί να πάρουμε μια απόφαση τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Πολλά νερά μέσα στην καταπακτή, υγρασία μέσα στα ποδητήρια κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το λύσαμε και τώρα προχωράμε στην κατασκευή του γηπέδου, γιατί θέλουμε να είναι έτοιμο για την ερχόμενη σεζόν, για την ομάδα δηλαδή. Και επίσης έχουμε προγραμματίσει, και αυτό θα ξεκινήσει τώρα, μέσα σε αυτό το μήνα, η κατασκευή ενός γηπέδου 5x5 στην Αγία Μαρίνα. Μάλιστα. Στην Αγία Μαρίνα, δηλαδή, υπάρχει ο χώρος, είναι παραχώρηση από το νοσοκομείο της Λαμίας, ο χώρος αυτός, και θα γίνει ένα όμορφο. Χρειάζεται δηλαδή, δεν έχει η Αγία Μαρίνα ένα τέτοιο χώρο και έχει παιδιά πολλά τα οποία αγαπάνε τον αθλητισμό και θέλουν να έχουν ένα χώρο να αθληθούν. Όπως επίσης και το επόμενο, το οποίο είναι και αυτό το επόμενο διάστημα άμεσα, ένα γήπεδο μπάσκετ που θα γίνει στο Αθλάδι. Αυτά είναι άμεσα έργα, τα οποία θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Θα ολοκληρωθούν. Από εκεί και πέρα, προγραμματισμένο είναι και το γήπεδο του Αχινού. Είναι έτοιμες οι μελέτες, γιατί να πω ότι ο δικός μας υπουργός, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, είναι ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Αθλητισμού. Και εδώ εμείς πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, θα στηρίξει τη Στυλίδα και θα μπορέσουμε, το Δήμο εννοώ, και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε 2-3 πράγματα τα οποία είναι σε κρεμότητα και τα οποία θέλουμε για να έχουμε μια εικόνα ενός σύγχρονου Δήμου, που είναι τα γήπεδά μας όλα, δηλαδή υπολείπονται γήπεδο Πελαζίας, γήπεδο Γλύφας, με ό,τι προβλήματα έχει. Ειδικά το γήπεδο Γλύφας έχει προβλήματα. Αυτό καθεαυτό, υπάρχουν ένα κομμάτι δασικό, τέλος πάντων, κάτι διοκτησιακά. Τα λύνουμε, είμαστε στη φάση που να επιλύθουν αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως το πιο βασικό και το πιο μεγάλο έργο το οποίο θα γίνει στο Δήμο μας είναι να κλείσει αυτό το κλειστό επιτέλους, να γίνει ένα
Χριστό Γυμναστήριο. Το Χριστό Γυμναστήριο Στυλίδας, που είναι ο στόχος μας από την πρώτη στιγμή και έχουμε κάνει τόσο μεγάλο αγώνα για αυτό το κλειστό. Βέβαια. Και βεβαίως άλλο ένα τελευταίο που μου το ζητούν και οι αθλητές, mm-hmm. γενικώς ο κόσμος του ποδοσφαίρου, είναι το Ταρτάν και τα αποδυτήρια στο ΔΑΚ. Δηλαδή, αν mm-hmm. ολοκληρώσουμε όλα αυτά, τα οποία είναι προγραμματισμένα, κοστολογημένα, όπως είπα και πριν, mm-hmm. τίποτα εμένα δεν θα ακούσετε να λέω πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Εμένα η λέξη πρέπει, αν θέλετε, κύριε Μπερτεγκρή, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Φτιάχνω αυτό και για να γίνει αυτό είναι 1, 2, 3, 4, 5 βήματα. Πρέπει να φτιάξουμε το γήπεδο, ναι, πρέπει να φτιάξουμε εκείνο ή θα δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Αυτή η θεωρία προσωπικά δεν με καλύπτει. Αυτά λοιπόν, έτσι σύντομα για το κομμάτι του mm-hmm. αθλητισμού. Και αν θέλετε και το Στυλίδα Race είναι ένα... Έγινε μια εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Αγία Μαρίνα, στο οποίο φούλιαξε η Αγία Μαρίνα, δηλαδή ήταν κάτι πρωτοφανές με το Street Food Festival. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε πραγματικά, βοήθησε πάρα πολύ και την περιοχή. Βεβαίως, γεμίσανε τα μαγαζιά μέχρι τη Στυλίδα, μέχρι τη Στυλίδα γεμίσανε. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει εκδηλώσεις. Βεβαίως και θέλει. Έτσι, διψάει από εκδηλώσεις και ακριβώς. Θέλει να γίνει. Προς τόσα χρόνια είμαστε εγκλωβισμένοι, μία με τον κορονοϊό, μία με τα προβλήματα, μία με την οικονομική κρίση, με όλα αυτά. Ναι, διψάει από εκδηλώσεις. Τώρα, λόγω του ότι είχαμε και όλη αυτή την προεκλογική περίοδο mm-hmm. για τις mm-hmm. βουλευτικές εκλογές και τις δικές μας εκλογές που θα έχουμε, τις αυτοδιοικητικές, εντάξει, ίσως φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως θα τα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι σύλλογοι, κάνουν τα πανηγύρια τους. Ναι, γίνονται και όλα αυτά. Μία εκδήλωση εμείς τον Αύγουστο, σαν Δήμο Στυλίδας, θα την κάνουμε αποκλειστικά μία εκδήλωση του Δήμου. Πιθανόν με τη στήριξη της ΠΕΔ, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, mm-hmm. θα κάνουμε κάποια εκδήλωση μέσα τον Αύγουστο. Έτσι για το κλείσιμο αυτής της θητείας, της τετραετούς θητείας. Τώρα, επιπλέον, έχουμε το Στυλίδα Race. Είχατε ρεκόρ συμμετοχών. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένει ο κόσμος. Θα έχει έρθει κόσμος. Πραγματικά, νομίζω ότι θα είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Αυτό είναι το Σάββατο, έτσι, 8 Ιουλίου, 7 mm-hmm. η ώρα το βράδυ. Και υπάρχουν τρεις διαδρομές. Η μία διαδρομή είναι 500 μέτρα που είναι για μικρά παιδιά, ίσως και με άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Είχαμε και τις προηγούμενες, και πέρυσι είχαμε συμμετοχή σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Είναι τα 3 χιλιόμετρα και είναι και τα 10 χιλιόμετρα, η μεγάλη διαδρομή. Mm-hmm. Όλα ξεκινάνε από την πλατεία, από την οδό Φαλάρων και κατευθύνονται και κάνουν ανάλογα. Η πιο μικρή είναι ένα μικρό χείριος mm-hmm. από το πίσω μέρος της πλατείας και επιστρέφουν κτλ. Περιμένουμε να έρθει κόσμος και πάλι να δούμε κίνηση στο Δήμο μας. Mm-hmm. Να πω βέβαια ότι το δικό μου το όνειρο ήταν, δεν καταφέραμε όμως φέτος mm-hmm. να το υλοποιήσουμε, να επαναφέρουμε το θεσμό της Ναυτικής Εβδομάδας. Θα το κάνουμε όμως. Μακάρι να γίνει, κυρία Δημαρχή. Θα το κάνουμε όμως και αυτό, γιατί πραγματικά η Ναυτική Εβδομάδα έφερνε πάρα πολύ κόσμο στη Στυλίδα. Εγώ το θυμάμαι σαν παιδί. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε όλοι. Όλο το χρόνο περιμέναμε την Ναυτική Εβδομάδα. Είχαμε εκδηλώσεις και στη θάλασσα, είχαμε αθλητικά, είχαμε πόλο. Είχαμε πάρα πολύ. Καράβι του πολεμικού ναυτικού που έρχονταν στο λιμάνι και το επισκεφτόντουσαν ο κόσμος. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερα. Μπορούμε να κάνουμε και εστιοπλοϊκούς αγώνες. Μακάρι, βεβαίως. Υπάρχει εστιοπλοϊκός όμιλος mm-hmm. Ραχών κτλ. Mm-hmm. Έχουμε τη δυνατότητα, οργάνωση θέλει mm-hmm. ή το διάβλη του Μαλιακού. Οργάνωση λίγο θέλει, έτσι. Λίγα χρήματα, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Οργάνωση έτσι. Και πλέον να υπάρχει διαθεσιμότητα χρόνου και χώρου, αν θέλετε. Μακάρι να γίνει, κυρία Δήμαρχε, μακάρι να γίνει. Το επόμενο καλοκαίρι, ναι, θα κάνουμε και κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει, είναι ουσιαστικό για την πόλη της Στυλίδας. Ωραία. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά μπορείτε να πείτε τα πιο βασικά που έχετε στο μυαλό σας, στο πρόγραμμά σας για την επόμενη περίοδο. Κοιτάξτε, το βασικότερο από όλα είναι να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής. Μάλιστα. Είμαστε αυτά που ανέφερα και πριν, δηλαδή οδοποιία, ίδρευση, άρδευση, mm-hmm.
αποχέτευση, η οποία είναι το μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να δημοκρατηθεί μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι το 31 Δεκάτου, είναι τα 23 εκατομμύρια που πήραμε πρόσφατα για το παραλιακό μέτωπο. Αυτό τρέχουμε δηλαδή, γιατί ο χρόνος πιέζει. Αυτά είναι κυρίως τα βασικά. Το επόμενο διάστημα λοιπόν, και αυτά είναι προγραμματισμένα και κοστολογημένα, είναι τα δύο αποχετεύσεις και βιολογικός της πελαγίας και της γλύφας, άλλα δύο μεγάλα έργα τα οποία είναι δρομολογημένα να υλοποιηθούν, να χρηματοδοτηθούν. Τις μελέτες τις έχουμε, τις πήραμε, τις φτιάξαμε, τις επικαιροποιήσαμε και πάμε τώρα για χρηματοδότηση το επόμενο διάστημα και για υλοποίηση. Να τελειώσουμε δηλαδή με το κομμάτι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπολείπονται ακόμη δύο αποθετεύσεις που πρέπει να γίνουν και βιολογικοί για δύο παραλιακά. Αυτά, κυρία Δήμαρχε, είναι βιολογική, όχι μεταφορά, έτσι. Βιολογική. Βιολογική, καθαρά βιολογική. Ναι, ναι. Γιατί εμείς εδώ στη Σελίδα ουσιαστικά δεν έχουμε βιολογικό, μεταφέρουμε. Εμείς έχουμε μεταφορά. Και το δίκτυο της Σελίδας θέλει και αυτό επανεξέταση. Ίσως θα δούμε τι θα κάνουμε και για τη Σελίδα. Γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Φυσικό είναι, γιατί αυτό το έργο έχει ξεκινήσει πριν 20 χρόνια και οι ανάγκες μετά από 20 χρόνια δεν είναι ίδιες με τότε. Και αυτό, και ήταν διαφορετικά τα δεδομένα της κατασκευής ενός έργου τότε. Εντελώς. Δηλαδή, άλλα δεδομένα τώρα, έτσι. Έχουν μπει άλλοι παράγοντες και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτό επίσης είναι ένας στόχος για την επόμενη θητεία μας. Και επίσης, δύο παραθαλάσσια χωριά, τα οποία δεν έχουν μπει σε κανένα πρόγραμμα, είναι το Αχλάδι και η Αγία Μαρίνα. Αυτά μπορεί να θα δούμε πώς θα γίνουν. Υπάρχει μια πρόταση για κάτι μη ιδεολογικούς. Θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά των έργων οικοδομής. Ίδρευση, τελειώνουμε και με την πελασγία, στυλίδα, οδοποιίες. Επίσης συνεχίζονται να έρχονται τα επόμενα προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία θα έχουν πάλι μέσα αγροτικούς δρόμους. Οπότε είμαστε και έτοιμοι, γιατί η μελέτη για τους αγροτικούς δρόμους έχει γίνει εξ αρχής. Απλά κάναμε επιλογή στα χρήματα τα οποία είχαμε για να κατασκευάσουμε αυτούς τους δρόμους. Η υπόλοιπη μας μελέτη υπάρχει, κοστολογημένη. Γι' αυτό σας είπα ότι το πρόγραμμά μας είναι πλήρως κοστολογημένο. Δηλαδή, γνωρίζουμε επακριβώς πόσο κοστίζει και είμαστε πανέτοιμοι να υποβάλουμε αμέσως πρόταση χρηματοδότησης, εφόσον υπάρξει μια πρόσκληση. Και βεβαίως το επόμενο, εφόσον τελειώσουμε τα έργα υποδομής, πάμε για τις αναπλάσεις. Αυτό είναι και ο επόμενος στόχος, ο μεγάλος στόχος για το Δήμο μας. Τώρα, όσον αφορά τα ψηφιακά και τα λοιπά, και αυτά και εκεί θα γίνουν πράγματα και εκεί υπάρχουν κάποιες μελέτες και κάποια προγραμματάκια τα οποία θα πρέπει να βάλουμε και αυτά μπροστά. Σε γενικές γραμμές έτσι σας έκανα μία περιγραφή, έτσι μίνι περιγραφή του σχεδιασμού που έχουμε για την επόμενη περίοδο. Μάλιστα. Κυρία Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία, είναι 3 μήνες μπροστά μας έως τις εκλογές, να πούμε πολλά περισσότερα, να δούμε και πώς θα τρέχουν και τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν θα είμαι μαζί κοντά σας όποτε χρειαστείτε και εγώ θα χαρώ πολύ να ενημερώνω τους δημότες, γιατί πρέπει και ο κόσμος να ενημερώνεται. Ακριβώς. Δηλαδή να ξέρουμε τι κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και αν έχουμε προχωρήσει ή δεν έχουμε προχωρήσει κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.